Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο πάνελ του FinForum με θέμα ESG Financing, χρηματοδοτήση με πράσινα και υπεύθυνα κριτήρια. Το κομμάτι του Environmental, Social και Governance Financing είναι πάρα πολύ σημαντικό και πέρα από το γεγονός ότι έχει έρθει πάρα πολύ στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, έχει και πάρα πολύ μεγάλη ουσία και αξία για τον τρόπο που γίνονται χρηματοδοτήσεις αλλά και τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις τόσο όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά όσο και ευρύτερα την οικονομία. Γι' αυτό και είναι και πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά να έχουμε στο σημερινό μας πάνελ τρεις ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ διεξοδικά το αντικείμενο, τόσο από την πλευρά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όσο και από την πλευρά των συμβουλευτικών εταιριών. Και θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Ελένη Βρετού, την ανώτερη Γενική Διευθύντρια Corporate και Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς. Καλώς ήρθατε, κυρία Βρετού. Τον κύριο Παναγιώτη Δασμάνουλου, τον Γενικό Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, και τον κύριο Σπυρίδωνα Αναμπησισίδη, Director Financial Risk Management Practice της Deloitte Greece. Ελπίζω και εκτιμώ ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα αναφορικά με τα θέματα του ESG, τόσο αναφορικά με τις τράπεζες όσο και ευρύτερα για την οικονομία. Και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θα ήθελα να θέσω το πρώτο ερώτημα στην κυρία Βρετού, ζητώντας να μας δώσει μια εικόνα για το πώς διαμορφώνονται μέχρι στιγμής οι χρηματοδοτήσεις που πληρούν τους όρους του ESG στην Ελλάδα και ποια η εκτίμησή σας για το μέλλον, δεδομένου ότι και ως Τράπεζα Πειραιώς έχετε δώσει αυτή τη στιγμή τη μερίδα του λέοντος στις ESG χρηματοδοτήσεις και έχετε κινηθεί αρκετά δυναμικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πεφάνη, καταρχήν για την πρόσκληση σε αυτό το ιδιαίτερα τιμητικό φόρουμ και πάνελ. Θα έλεγα το εξής, ότι αυτό το οποίο εμένα με χαροποιεί προσωπικά πάρα πολύ είναι ότι κάτι το οποίο ξεκίνησε σαν μια, αν θέλετε, ρομαντική πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς μαζί με άλλες 30 τράπεζες μάλλον σύνολο, να υπογράψουν τις αρχές της υπεύθυνης τραπεζικής των ΗΠΑ 2 χρόνια πριν. Αυτό πλέον έχει εξελιχθεί σε μια πρωτοβουλία την οποία έχουν προσυπογράψει 214 τράπεζες σήμερα και το δρόμο το δικό μας έχουν ακολουθήσει και άλλες συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι οι αρχές της υπεύθυνης τραπεζικής είναι κάτι το οποίο ήρθαν για να μείνουν. Δεν είναι μία μόδα, είναι ένας μονόδρομος, ο οποίος ουσιαστικά θα πρέπει να υιοθετήσουν όλες οι εταιρείες, όλοι οι πελάτες μας και όλες οι τράπεζες, προκειμένου να καταστούμε βιώσιμοι και ισχυροί την επόμενη μέρα. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να τονίσω είναι ότι πραγματικά η Τράπεζα Πειραιώς έχει τη μερίδα του λέοντος στο κομμάτι των πράσινων χρηματοδοτήσεων. Και όταν λέμε πράσινο, μάλλον θα έλεγα να το εξελίξουμε, δεν είναι μόνο πράσινο. Είναι σε χρηματοδοτήσεις οι οποίες έχουν υπεύθυνα τραπεζικά κριτήρια. Δηλαδή που προάγουν την κοινωνική συνοχή, που προάγουν τις καλές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και της σωστής αντιμετώπισης του περιβάλλοντος και των άλλων θεμάτων αειφορίας της οικονομίας. Έχουμε σήμερα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι όλες οι τράπεζες, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στις αμυγώς πράσινες χρηματοδοτήσεις της ενέργειας, στο κομμάτι των ΑΠΕ, όπου εμείς, σαν Τράπεζα Πειραιώς, έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο που υπερβαίνει τα 2 δις σε χρηματοδοτήσεις. Αλλά νομίζω το μεγάλο στίχημα για την επόμενη μέρα είναι ότι πώς πηγαίνουμε σε πράγματα τα οποία είναι εκτός των παραδοσιακών μοντέλων. Δηλαδή, το να πεις ότι εγώ κάνω ESG γιατί κάνω ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι λίγο πολύ προφανές και ίσως και λίγο πολυφορεμένο από πλευράς μας. Το θέμα είναι ότι τι κάνουμε εμείς οι τράπεζες να προάγουμε περισσότερες χρηματοδοτήσεις σε μη προφανείς κλάδους ή τομείς. Και αυτό το οποίο νομίζω ότι θα σας εκπλήξουμε ευχάριστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είναι η εφαρμογή των αρχών της υπεύθυνης τραπεζικής στη βιομηχανία, όπου είναι ένας κλάδος που παραδοσιακά έχει ταυτιστεί με δράσεις οι οποίες είναι αρκετά ενεργοβόρες, με ένα πολύ μεγάλο αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Άρα, πώς μπορούν οι τράπεζες να ενθαρρύνουν πρακτικές και εταιρείες οι οποίες είναι πρωταθλητές σε αυτό το τομέα, στη μετάβαση της πράσινης ενέργειας ή των νέων αρχών αειφορίας. Και αντίστοιχα, πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την μετάβαση και των πιο μικρομεσαίων πελατών, προκειμένου να αναπτύξουν αυτά τα πρότυπα που θα τους επιτρέψουν να έχουν καλύτερες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, να μεγαλώσουν με τις σωστές πρωτοβουλίες, είτε στην ψηφιακή μετάβαση, είτε στην πράσινη μετάβαση, είτε στην κοινωνική συνοχή και ισότητα. Σε αυτό, επίσης, πολύ μεγάλο κομμάτι σε εμάς και μεγάλο μέρος της πρωτοβουλίας πέφτει και στο τομείο που έχουμε να κάνουμε με την αποπλαστικοποίηση,
που έχουν να κάνουν με την απολιγνητοποίηση, με τα μεγάλα έργα τα οποία συνδέονται και στο δημόσιο, αλλά και με οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία ή ενέργεια μπορεί να είναι και εκτός του περιβαλλοντικού άξονα, όπως τόνισα, και μεταφέροντας στους άλλους κλάδους. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για εμάς, να τονίσω κλείνοντας εδώ, είναι ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι και οφείλουμε να κάνουμε όλοι είναι τρία πράγματα. Καταρχήν, να μετουσιώσουμε το ESG όχι απλά σε ένα ότι έχουμε συμπληρώσει το κουτάκι, ότι πρέπει να το κάνουμε γιατί μας το λέει κάποιος regulator, κάποιος επόπτης, κάποια κανονιστική συμμόρφωση, αλλά γιατί το θέλουμε και είναι επιθυμία μας να πάμε εκεί. Άρα σε εμάς πώς αυτό μετουσιώνεται σε βασικό κριτήριο πιστωτικής πολιτικής και επέκτασης, τιμολογιακής πολιτικής και επέκτασης, και αντίστοιχα ότι την ευθύνη την οποία έχουμε εμείς οι τράπεζες στο να εκπαιδεύσουμε τους πελάτες μας στο να ζητούν μόνοι τους να εφαρμόσουν τις αρχές του ESG για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κρατάω με πολύ ενδιαφέρον το γεγονός και το τελευταίο σας σχόλιο ότι δεν είναι κάτι που γίνεται επειδή πρέπει να γίνεται, αλλά επειδή μπαίνει κανονικά στο DNA και των τραπεζών και των πελατών. Κύριε Δασμάνογλου, θα ήθελα να εστιαστούμε στο τελευταίο κομμάτι του ESG, αν θέλετε το G, το governance. Και θα ήθελα να ρωτήσω τι ισχύει σήμερα ως προς το κανονιστικό πλαίσιο του ESG financing. Είναι μια διαδικασία που εντάσσεται, αλλά με ποιο τρόπο εντάσσεται στο κομμάτι του corporate governance και αντίστοιχα πώς ένα διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί και τι ρόλο έχει σε επίπεδο ESG financing, αλλά και ευρύτερο governance. Σας ευχαριστώ και επεφάνη πάρα πολύ. Έχουμε ένα regulatory storm που διανύουμε στις μέρες μας, ιδίως μετά την κρίση με το COVID και που διανύουμε ήδη. Τα θέματα του ESG έχουν μια φοβερή ανάπτυξη, όπως βλέπουμε όλοι. Όμως, όπως είπε και η κυρία Βρετού, πιστεύω ότι η σημασία δεν έχει το αυστηρό regulation που θα μας οδηγήσει στο compliance με τα ESG criteria, αλλά τι κάνουμε beyond regulation. Δηλαδή, οι πρωτοβουλίες, οι εσωτερικές διακυβέρνησης που καταλαμβάνουμε ως εταιρείες για να ενισχύσουμε τις αξίες μας και τις σχέσεις της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης με όλους τους stakeholders. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά την άποψή μου, επειδή με ρωτήσατε από πλευράς διακυβέρνησης, η άποψή μου είναι ότι δημιουργείται ένα καινούριο chain of sustainable governance, το οποίο συμμετέχει όχι μόνο με τα όργανα της εταιρείας, αλλά και με όλους τους stakeholders. Στο chain το συγκεκριμένο είμαστε όλοι. Είμαστε οι shareholders, οι regulators και οι πελάτες μας βέβαια. Όποιος μείνει έξω από το chain θα αντιμετωπίσει επιχειρησιακή μοναξιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που κατά την άποψή μου με την εμπειρία μου στην εταιρική διακυβέρνηση πιστεύω. Αναφορικά με το ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου θέλω να αναφέρω ότι είναι ένας leading role. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εκείνο που κατευθύνει τις λειτουργίες, που διαμορφώνει τις δομές, τις εσωτερικές για την πρόθεση και την ενσωμάτωση των ESG στη διακυβέρνηση της εταιρείας. Συγκεκριμένα, έχει την ευθύνη να καθορίζει τη στρατηγική της τράπεζας ή της εταιρείας, λαμβάνοντας in consideration τα ESG factors. Τα ESG factors γίνονται ένα καινούριο πρίσμα, θα έλεγα, για την εξέταση και το decision making του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι η ευθύνη του να καθορίζει αποτελεσματικά τους ρόλους των executives και των μελών του. Τα executive μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να καθορίζουν τις παραμέτρους για την εφαρμογή των πολιτικών και των δικτών που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της τράπεζας, και τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να έχουν τη γνώση να επιβλέπουν αποτελεσματικά την επίτευξη των στόχων.
Αυτό, κατά την άποψή μου, θα οδηγήσει σταδιακά σε νέα suitability κριτήρια για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και την αντιμετώπιση της εταιρικής διακυβέρνησης στο σύνολό της. Με άλλα λόγια, στο μέλλον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να πληρούν knowledge and experience σε θέματα ESG, όπως ήδη ζητάτε από τους regulators για AML θέματα. Αυτό θα είναι κάτι που θα επιδράσει σημαντικά στο μέλλον των πιστωτικών ιδρυμάτων και στη διακυβέρνηση. Και τελειώνοντας, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι βλέπω μια πηξίδα διακυβέρνησης που πρέπει να την ακολουθήσουμε. Γιατί αν δεν την ακολουθήσουμε, δεν θα έχουμε το μέλλον που ονειρευόμαστε ο καθένας για την εταιρεία του. Τώρα στον κύριο Μπισεσίδη και να τον ρωτήσω ποιες είναι κατά τη γνώμη του και με βάση την εμπειρία του οι μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός αναφορικά με την ενσωμάτωση των ESG κινδύνων στην διαδικασία ελλείψης των επιχειρηματικών αποφάσεων. Ωραία. Καταρχάς, να ευχαριστήσω με τη σειρά μου για τη συμμετοχή στη σημερινή συζήτηση, η οποία προφανώς άπτεται ενός ζητήματος το οποίο σχετίζεται με την συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, αλλά επίσης προφανώς και με τις επόμενες γενιές. Οπότε είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Να πω λίγο ότι και με βάση όσα προαναφέρθηκαν από τους συνομιλητές στο πάνελ, ότι προφανέστατα η διαδικασία ενσωμάτωσης των ESG κινδύνων στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων είναι μια διαδικασία η οποία είναι δυναμική, είναι μια διαδικασία η οποία είναι μακρόπνοη και προφανώς έχει αρκετές προκλήσεις. Εγώ επιγραμματικά απλά να θέσω καταρχάς το γεγονός ότι μιλάμε για κάτι καινούριο αυτή τη στιγμή, άρα τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των κινδύνων που σχετίζονται με το ESG, προφανέστατα, όπως επίσης και αυτή τη στιγμή ακόμα και την έλλειψη ενός κοινού ορισμού, δηλαδή για το αν και κατά πόσον οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι αποτελούν μέρος των υφιστάμενων κινδύνων που έχουν αναγνωρίσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή για παράδειγμα τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς, τον λειτουργικό κίνδυνο, ή αν θεωρούνται από μόνοι τους, ας το πούμε, ως διακριτές κατηγορίες κινδύνων. Έστω λοιπόν ότι συμφωνούμε λίγο και υπάρχει μια κοινή ταύτιση σε αυτό, αναφορικά με το πώς ορίζουμε τους λόγους κινδύνους. Πρακτικά, αυτό που έχουμε συναντήσει αυτή τη στιγμή είναι κατά τη διαδικασία της ενσωμάτωσης προβλήματα τα οποία σχετίζονται κυρίως με τη διαθεσιμότητα δεδομένων, δηλαδή την επάρκεια, την αντιπροσωπευτικότητα δεδομένων, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι κυρίως η συγκεκριμένη, ας το πούμε, αδυναμία ή η συγκεκριμένη πρόκληση κυρίως παρουσιάζεται στα χαρτοφυλάκια μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή επαγγελματιών, όπως επίσης και στα λιανικής τραπεζικής. Εκεί πέρα λοιπόν η συλλογή αντίστοιχων δεδομένων είναι αρκετά επίπονη ως διαδικασία. Απλά να πούμε ότι ακόμα και για τα χαρτοφυλάκια των μεγάλων επιχειρήσεων, όπου εκεί πέρα υπάρχει δυνατότητα προφανώς και για πιο εκτενείς γνωστοποιήσεις, δηλαδή disclosures από την πλευρά τους, όπως επίσης ίσως και διαθεσιμότητας ratings από external providers, ακόμα και εκεί υπάρχουν ζητήματα νομιογένειας ανάμεσα σε αυτά τα δεδομένα. Τώρα, να αναφέρω επίσης, να πάω λίγο σε μια δεύτερη σημαντική πρόκληση, η οποία έχει να κάνει λίγο με την αναντιστοιχία του χρονικού ορίζοντα πραγμάτωσης των, ας το πούμε, κυρίως των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, δεδομένου το ότι με βάση τη Συμφωνία των Παρισίων η μετάβαση στην πράσινη οικονομία αναμένεται να λάβει χώρα εντός μιας περίοδου 30ετίας, δηλαδή μέχρι το 2050, ενώ οι τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καλούνται να λάβουν επιχειρηματικές αποφάσεις και να κάνουν έναν στρατηγικό προγραμματισμό για ένα σαφέστατα μικρότερο χρονικό διάστημα, δηλαδή τη τάξη των 3 ή 5 ετών. Να αναφέρω τέλος ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν λίγο με μεθοδολογικά ζητήματα και χωρίς να θέλω να μπω σε τεχνική λεπτομέρεια. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή με βάση τα ισχύοντα, τα υφιστάμενα εργαλεία μέσω της χρήσης των υποδειγμάτων που χρησιμοποιούμε, βασίζονται κατά βάση σε ιστορικά δεδομένα.
Ιστορικά δεδομένα τα οποία προφανώς δεν μπορούν να αντανακλούν κινδύνους οι οποίοι ενδέχονται να λάμουν χώρα στο μέλλον και οι οποίοι σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή ως επιτοπλίστων, δηλαδή κυρίως με το E, με το environmental, όσον αφορά και τον κίνδυνο μετάβασης, δηλαδή και το transition risk, όπως επίσης και τους φυσικούς κινδύνους που σχετίζονται έτσι με ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως παραδείγματος χάρη ξηρασίες, βροχοπτώσεις και ούτω καθεξής. Εν κατακλείδη τώρα να πω ότι, όπως προείπα και όπως αναφέρθηκε και από τους συνομιλητές μου, προφανώς η διαδικασία είναι μια δυναμική διαδικασία, είναι μια διαδικασία η οποία είναι μακρόπνοη και επίπονη. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή αρχίζουμε να βλέπουμε έναν βαθμό ωριμότητας ο οποίος μας καθιστά, ας το πούμε, να βρισκόμαστε σε μια θέση όπου μπορούμε να έχουμε μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις, προφανώς, και να πετύχουμε, ας το πούμε, μια επιτυχή, ας το πούμε, μετάβαση στην πράσινη οικονομία, έτσι, και στην ενσωμάτωση των εν λόγω κινδύνων στα συστήματα, ας το πούμε, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να επιστρέψω στην κυρία Βρετού. Ακούσαμε και πριν από λίγη ώρα στα πλαίσια εδώ του FinForum τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη, να μας μιλάει για την σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης και τα χρήματα που θα εδρεύσουν στην πραγματική οικονομία. Δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό των δράσεων και των αξώνων του Ταμείου Ανάκαμψης συνδέονται άμεσα με θέματα που άπτονται του ESG, πώς θεωρείτε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και ποιος είναι ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκειμένου να παντρέψουν τα χρήματα που θα πέσουν στην πραγματική οικονομία με ESG κριτήρια? Καταρχήν, ότι όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο πάνελ, πραγματικά το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή αποτελεί μια ιστορική μοναδική ευκαιρία για τη χώρα. Αλλά αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο είναι ότι δεν είναι απλά ότι σας δίνουμε χρήματα προκειμένου να αντιμετωπίσετε τις επιπτώσεις της πανδημίας ή αντίστοιχα να βάλουμε την οικονομία σε πιο ισχυρά θεμέλια. Είναι ότι ουσιαστικά το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την αντίστοιχη γραμματεία που το τρέχει, είναι ότι σε κατευθύνει στις αντίστοιχες δράσεις, οι οποίες πρέπει να ενθαρρυνθούν. Άρα δεν είναι απλά χρήματα ελεύθερα, είναι χρήματα τα οποία πρέπει να διοχετευθούν με τα σωστά κριτήρια και στους σωστούς πυλώνες, όπως είναι η πράσινη μετάβαση, η ψηφιακή μετάβαση, η καινοτομία, οι συγχωνεύσεις εταιριών, το μεγάλο μεταλλείο, η κοινωνική συνοχή και όλα αυτή η εξωστρέφεια. Όλα αυτά, εάν το σπάσεις στις λεπτομέρειες τους, είναι βασικά οι αρχές του ESG, είναι οι αρχές της υπεύθυνης τραπεζικής. Είναι πώς μπορεί μια τράπεζα να ενθαρρύνει και αυτή αντίστοιχα τις επενδύσεις αυτές. Με δεδομένο το Ταμείο Ανάκαμψης ουσιαστικά προϋποθέτει την συγχρηματοδότηση, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Σκυλακάκη νωρίτερα, μαζί με τις τράπεζες και τη συνδιαχείριση, μάλλον τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τις ίδιες τις τράπεζες και την επιλεξιμότητα. Είναι προφανές ότι πρέπει τώρα, ξεκινώντας το σχεδιασμό τους, όλες οι εταιρείες οι οποίες θα έρθουν στις τράπεζες να ζητήσουν να διανοηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και με τη συγχρηματοδότηση από εμάς, να εντάξουν τις αρχές της υπεύθυνης τραπεζικής τα κριτήρια αυτά μέσα στα δικά τους επενδυτικά πλάνα. Αυτό το οποίο είναι εξίσου σημαντικό είναι ότι εμείς οι τράπεζες, αυτό το οποίο βλέπουμε ήδη, είναι ότι δεν περιμένουμε το Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε τις σωστές δράσεις με τους σωστούς πυλώνες. Είμαστε εδώ και προφανώς ακόμη και τώρα εξ ιδίων διαθεσίμων μπορούμε να ενθαρρύνουμε και μπορούμε να στηρίξουμε αυτά τα οποία θα είναι τα θεμέλια για ένα μέλλον, όπως είπε και ο κύριος Δασμάνογλου νωρίτερα, το οποίο θα είναι μονόδρομος γιατί αυτό θα είναι η συνέχεια και για τις επόμενες γενιές. Να τονίσω ότι μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν οι δράσεις οι οποίες ενθαρρύνονται, αλλά μέσα από αυτά είναι απόρρια αυτών ότι υπάρχουν και κλάδοι οι οποίοι ενθαρρύνονται περισσότερο. Και να φέρω ένα ενδεικτικό παράδειγμα ότι εμείς, για παραδείγματος χάρη, μέσα από τον αγροδιατροφικό τομέα, στον οποίο είμαστε ηγέτιδα τράπεζα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εντάσσουμε τις δράσεις της Ευφυΐου Γεωργίας. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι άρρηκτο αυτό. Εντάσσουμε τις δράσεις που έχουν να κάνουν με την πράσινη υποδομή, την πράσινη ενέργεια, με την ψηφιακή μετάβαση. Άρα είναι μια χρυσή ευκαιρία τώρα μαζί να μπορέσουμε να πορευτούμε και να προχωρήσουμε δυναμικά για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας, δύο σκέψεις μόνο παρακαλώ. Κύριε Δασμάνογλου, μόνο θα ήθελα να μου πείτε πώς εφαρμόζονται στην πράξη τα κριτήρια του ESG, πραγματικά με δύο λόγια. Ναι, οπωσδήποτε κύριε Πεθάνη. Εγώ θέλω να πω, there is no choice για τα ESG. Είναι μονόδρομος, όπως είπαμε. Εκείνο όμως που είναι πολύ σημαντικό και που δεν είπαμε σήμερα, είναι ότι η ουσία δεν είναι η εφαρμογή μόνο του E.
του environmental, να είμαστε πράσινοι. Αυτό που κάνουμε στην Εθνική 180 χρόνια είναι ήδη να κοιτάμε και τα τρία factors. Κοιτάμε το social factors για τους εργαζομένους μας και το όλο social responsibility στην κοινωνία και κοιτάμε και το governance. Αυτά θα είναι κριτήρια που θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στο μέλλον για την τιμολόγηση των επιχειρήσεων στο ESG financing. Είναι πολύ σημαντικό αν σκεφτείτε ότι μπορεί στο μέλλον αυτός που δίνει τη χρηματοδότηση να εξετάζει με προσοχή τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις διαδικασίες διακυβέρνησης που εφαρμόζεται στην εταιρεία. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι τα ESG θα παίξουν ρόλο σημαντικό στη διαχείριση κινδύνων. Έτσι, συμπεριλαμβανομένου του πιστωτικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους κινδύνου που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση και την αθέτηση. Αυτά όλα θα είναι κάτι που θα είναι κάτι καινούριο σε ένα μεσοπρόθεσμο, θα έλεγα, περιβάλλον. Αυτά είχα να πω γρήγορα, κύριε Πεφάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Μπισζίδη. Θα ήθελα να πω ότι τη διασύνδεση ανάμεσα στα ESG κριτήρια και την αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Ειδικά σε μια εποχή που δεν θέλουμε τη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Ωραία, ωραία. Καταρχάς, να ευχαριστήσω για την ερώτηση. Θα πω λίγο καταρχάς κάποια, νομίζω καλύφθηκαν ήδη από τους συνομιλητές. Παρ' όλα αυτά, να πω λίγο το εξής. Όπως προανέφερε και ο κύριος Δασμάνουλου, η ένταξη των ESG κριτηρίων κατά την χορηγητική διαδικασία, σε αυτό που βοηθά είναι επί της ουσίας το να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα αναφορικά με τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του εκάστοτε πιστούχου. Και άρα λοιπόν, συνεπώς και τις ικανότητάς του να αποπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις με βάση τους σημαντικούς όρους. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, ναι, μπορούμε να πούμε ότι η ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων αποσκοπεί εν τέλει στην. Ας το πούμε, να το πω έτσι, ως εχέγγυο στην διασφάλιση της ποιότητας του δανεικού χαρτοφυλακίου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άρα λοιπόν στην ας το πούμε, παρεμπόδιση τυχόν προβλημάτων που σχετίζονται με γεγονότα θέτησης και τη μετάβαση στην εξυπηρετούμενη κατάσταση. Αυτό θα ήθελα να πω από την πλευρά μου. Νομίζω ότι... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση και είναι πολύ μεγάλη χαρά να βλέπουμε τα ESG κριτήρια να εφαρμόζονται στην πράξη και να βλέπουμε και όχι μόνο στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων αλλά και στο governance να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.